Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση εκ μέρους της KISA. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο να μιλήσουμε. Είναι καλά το ότι προσπαθεί και τον NeMe να ευαισθητοποιήσει πάνω στα θέματα των απάτριδων, των stateless, όπως τους λέμε, που η μετάφραση είναι απάτριδες. Στην ουσία είναι άτομα χωρίς υπηκότητα. Δηλαδή δεν έχουν κανέναν δεσμό με οποιοδήποτε κράτος. Δεν υπάγονται σε οποιοδήποτε κράτος, δεν απορρέουν δικαιώματα σε σχέση με οποιοδήποτε κράτος ανά τον κόσμο. Το πώς, όπως αναφέρε προηγουμένως ο Γιάννης, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια σήμερα στον κόσμο που είναι απατρίδες. Μπορεί να ακούγεται παράξενο ότι κάποιος, για μας που η καθημερινότητα μας ή η πραγματικότητα μας είναι ότι γεννιόμαστε σε έναν κράτος και θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε την υπηκότητα του κράτους στην οποία γεννηθήκαμε, διότι γεννηθήκαμε από πολίτες εκείνου του κράτους, και κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα, όπως η υπηκότητα. Φανταστείτε ότι για πάρα πολλά εκατομμύρια κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για μας δεν είναι άπιαστο όνειρο, για διάφορους λόγους που να προσπαθήσω να εξηγήσω στη συνέχεια. Άρα, ποιος είναι ο απατρίδας? Ο απατρίδας είναι άτομο το οποίο δεν έχει κανέναν δεσμό με κράτος, δεν έχει την υπηκότητα ενός κράτους και άρα δεν υπάρχει κανένας νομικός δεσμός. Άρα δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει υποχρεώσεις βεβαίως σε σχέση με έναν κράτος, όπως ένας οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, ή μπορεί έναν άτομο το οποίο έχει την υπηκότητα για διάφορους λόγους να τη χάσει. Επομένως μπορεί να παραμείνει απάτριδας παρά το γεγονός ότι σε κάποιο στάδιο μπορεί να είχε υπηκότητα. Να πούμε ένα από τα πολλά εκατομμύρια που σήμερα στον κόσμο είναι απάτριδες, και τούτον έχει τη σημασία του, όπως είναι να εξηγήσω πιο κάτω, 75% των απάτριδων είναι άτομα εθνοτικών μειονοτήτων. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία ανήκουν στη χώρα ή στον χώρο όπου ζουν, ανήκουν σε κάποιο είδους εθνοτική μειονότητα. Υπάρχουν απάτριδες οι οποίοι ο νομικός ορισμός του απάτριδα αναφέρεται σε απάτριδες οι οποίοι με βάση το δίκαιο κανενός κράτους δεν έχουν την υπηκότητα, άρα έχει σχέση το δίκαιο του κάθε κράτους για να καθορίσει κατά πόσον κάποιος έχει υπηκότητα ή όχι. Υπάρχουν όμως και de facto απάτριδες, δηλαδή έχουμε de jure απάτριδες που με βάση το δίκαιο οποιοδήποτε κράτους δεν έχουν υπηκότητα, αλλά υπάρχουν και de facto απάτριδες, διότι πολλές φορές οι δυσκολίες, οι πρακτικές δυσκολίες του να έχουν πρόσβαση στην υπηκότητα που κατά τα άλλα θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν, είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν. Για παράδειγμα, παιδιά μεταναστών που γεννιούνται σε μια χώρα από μετανάστες χωρίς χαρτιά, που δεν έχουν καθεστώς διαμονής, τα οποία παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια στην χώρα, πολλά ενηλικιώνονται, δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, διότι αν φύγουν από τη χώρα δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν. Και ενώ θα μπορούσαν νομικά να έχουν την υπηκότητα της χώρας καταγωγής των γονέων τους, εν τούτης πρακτικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πρακτικά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηκότητα. Πώς αποκτάται υπηκότητα? Συνήθως με βάση τους νόμους διαφόρων κρατών, αλλά τα συνηθισμένα συστήματα απόκτησης της υπηκότητας είναι είτε εξαίματος, δηλαδή με βάση το σύστημα το λεγόμενο ιους σανγκουίνις, που αποκτά κάποιος υπηκότητα διότι γεννιέται από υπήκον εκείνου του κράτους, δηλαδή εξαίματος, είτε με βάση την αρχή του ιους σόλι, δηλαδή επειδή γεννήθηκε στο έδαφος της συγκεκριμένης χώρας, θεωρείται πολίτης, απλώς και μόνο επειδή γεννήθηκε στο έδαφος της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι χώρες οι οποίες παραδοσιακά αναγνώριζαν, που η υιοθέτηση ενός συστήματος ιους σόλι, δηλαδή το γεγονός ότι γεννιέσαι στη χώρα αν είσαι πολίτης, θα επίλυε πάρα πολλά προβλήματα, διότι δεν έχει να κάνει με το εξαίματος ή την καταγωγή σου ή οτιδήποτε. Παραδοσιακά, χώρες οι οποίες είχαν τούτο το σύστημα το έχουν εγκαταλείψει. Η Αγγλία, η Ιρλανδία, στην Αμερική αυτή τη στιγμή συζητείται το θέμα για να εγκαταληφθεί το σύστημα του όποιος γεννηθεί στην Αμερική είναι Αμερικανός πολίτης.
Ακριβώς στο πλαίσιο περιοριστικών πολιτικών, κυρίως μεταναστευτικών περιοριστικών πολιτικών, που δεν θέλουν να βλέπουν άτομα τα οποία με μεταναστευτική βιογραφία ή background, τέλος πάντων, να αποκτούν την υπηκότητα της χώρας απλώς και μόνο διότι γεννήθηκαν στη χώρα. Που υπάρχουν βεβαίως και μειχτά συστήματα. Υπάρχουν μειχτά συστήματα που απαιτούν πολλές φορές και τα δύο. Δηλαδή να έχεις και την καταγωγή, να κατάγεσαι από πολίτη εκείνης της χώρας και να έχεις γεννηθεί επίσης στη χώρα, που είναι ακόμα, δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυσκολίες, διότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις τις οποίες κάποιος πρέπει να πληρεί για να μπορεί να είναι πολίτης ενός κράτους. Στην Κύπρο έχουμε σήμερα, ακολουθούμε κυρίως την αναγνώριση της υπηκότητας στη βάση της καταγωγής, δηλαδή εξαίματος. Όποιος γεννιέται από Κύπριον πολίτη είναι Κύπριος πολίτης. Για χρόνια υπήρχε διάκριση στην Κύπρο, δηλαδή υπήρχε διαφορετική μεταχείριση παιδιά που γεννιούνταν από Κύπριον πατέρα σε σχέση με παιδιά που γεννιούνταν από Κύπρια μητέρα. Διατηρήθηκε τούτη η διάκριση μέχρι το 1996. Από το 1996 και μέχρι το 1999 έβαλαν κάποιες προϋποθέσεις για να παραχωρείται υπηκότητα και σε, και σε παιδιά που γεννιούνται από Κυπρία μητέρα. Και από το 1999 και μετά πλέον υπάρχει ίση μεταχείριση σε σχέση με το θέμα. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια. Σε σχέση με την που απαιτούν, εισάγουν κάποια κριτήρια εδαφικά. Δηλαδή, που έχει να κάνει με το αν κάποιος εισήλθε παράνομα ή παρέμεινε παράνομα, το κάτι το οποίο είναι εξηγήσω στη συνέχεια, ειδικά σε σχέση με Τουρκοκύπριους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα, πέραν από την αναγνώριση της υπηκότητας μέσω των δύο συστημάτων, καταγωγής ή λόγω γέννησης στη χώρα, και της πολιτογράφησης. Δηλαδή, μετά από την παραμονή σε κάποια χρόνια στη χώρα, στην Κύπρο είναι 7 χρόνια για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για πολιτογράφηση. Όμως, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κράτους κατά πόσο θα παραχωρήσει ή όχι. Και πρέπει να πούμε, ειδικά για την Κύπρο, ότι ακολουθεί μια πάρα πολύ αυστηρή και περιοριστική πολιτική πολιτογραφήσεων μεταναστών, εκτός εάν έχουν κάποια εκατομμύρια. Οπότε εκεί κάποιος μπορεί να αγοράσει διαβατήριο, διότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις στην Κύπρο, διότι έχει αγοράσει ιδιοκτησία στην Κύπρο, που βλέπουμε βασικά πολιτικές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εισάγουν και διακρίσεις. Τα θέματα της υπηκότητας, δυστυχώς, δεν ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, σε πάρα πολλά άλλα θέματα υπάρχει διεθνές δίκαιο που επιβάλλει κάποιες υποχρεώσεις στα κράτη, για παράδειγμα, σε σχέση με τους πρόσφυγες, σε σχέση με δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα παιδιών, δεν ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο ως τέτοια. Επομένως, εξαρτάται από το δίκαιο του κάθε κράτους μέλους για να ρυθμίσει τα θέματα του πώς παραχωρεί, του κάθε κράτους, του πώς παραχωρεί την ηθαγένεια. Η μόνη εξαίρεση είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ηθαγένεια, που ισχύει όμως μόνο μεταξύ εκείνων των κρατών που την εγκύρωσαν, που έχει κάποιες διατάξεις ούτως ώστε να αποφεύγεται να παραμείνει έναν πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης οποιοδήποτε εκείνων των κρατών, να παραμείνει χωρίς ηθαγένεια. Δηλαδή προσπαθεί να συντονίσει τα συστήματα παραχώρησης ηθαγένειας για να μην μπορεί να καταλήξει κάποιος σε καθεστώς απάτριδα. Την οποία βεβαίως η Κύπρος δεν έχει κυρώσει. Και γενικά η Κύπρος, για τους λόγους που να εξηγήσω πιο κάτω, δεν έχει κυρώσει καμία από τις συμβάσεις οι οποίες άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με ηθαγένεια ή υπηκότητα. Τώρα, λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να είναι απάτριδας ή κάποιος να γίνει απάτριδας ενώ είχε την υπηκότητα κάποιου κράτους. Κενά μεταξύ νομοθεσιών των διαφόρων κρατών.
Έναν κράτος ρυθμίζει τα θέματα επικότητας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, άλλον κράτος με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα στο πλαίσιο επίσης και της μετακίνησης πληθυσμών, μετανάστευσης κλπ. Να παραμένουν πολλά κενά μεταξύ νομοθεσιών, έτσι ώστε έναν άτομο το οποίο γεννήθηκε ενδεχομένως σε μια χώρα από γονείς οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές χώρες, στο τέλος της ημέρας να παραμένει απάτριδας, διότι δεν έχει πρόσβαση στην υπηκότητα σε κανέναν από τα τρία κράτη. Χαρακτηριστική μια περίπτωση που έφτασε και μέχρι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπόθεση Ρότμαν, όπου αυστριακός πολίτης, ο οποίος μετανάστευσε στη Γερμανία, απέκτησε τη γερμανική υπηκότητα με υποχρέωση όμως να εγκαταλείψει την αυστριακή υπηκότητα, διότι η Γερμανία δεν δέχεται διπλή υπηκότητα. Είναι ακόμα ένα θέμα. Πολλά κράτη δεν δέχονται να έχει κάποιος διπλή υπηκότητα, θέλουν μόνο να έχει την υπηκότητα τους. Στη συνέχεια, λόγω κάποιου αδικήματος που έκαμε στη Γερμανία, του αφαιρέθηκε η υπηκότητα. Με αποτέλεσμα, η Αυστρία δεν επέτρεπε να του ξαναδοθεί πίσω η υπηκότητα, παρά το γεγονός ότι ήταν αυστριακής καταγωγής, από τη στιγμή που εθελοντικά την εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να μείνει απάτριδος. Και είχαμε την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς είπε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γίνεται ένας Ευρωπαίος πολίτης, διότι πέραν από την, ειδικά οι Ευρωπαίοι πολίτες, πέραν από την υπηκότητα του κράτους τους, έχουν και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Δεν γίνεται ένας Ευρωπαίος πολίτης να χάνει την ιδιότητα ενός Ευρωπαίους πολίτης, διότι δεν μπορούν να συντονίσουν τα κράτη τις νομοθεσίες τους. Επομένως, μπήκε έναν κριτήριο ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον πρέπει να ενεργούν με έναν τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται κενό και κάποιος Ευρωπαίος πολίτης να χάνει την ιδιότητα. Επίσης, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννιούνται και δεν γνωρίζουν τον πατέρα, δεν γνωρίζουν τον πατέρα. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μην γνωρίζουν και τους δύο γονείς, άρα δεν ξέρουν από πού κατάγονται, ούτως ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί κάποια υπηκότητα σε εκείνον το παιδί, παρά το γεγονός ότι μπορεί να γεννήθηκε σε έναν κράτος το οποίο επιτρέπει την υπηκότητα μόνο λόγω καταγωγής. Εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Πρέπει να πούμε όμως ότι τα περισσότερα κράτη, με εξαίρεση την Κύπρο, έχουν ρυθμίσει το θέμα έτσι ώστε τουλάχιστον για παιδιά που γεννιούνται σε αυτή την κατάσταση να τους παραχωρείται αυτόματα η ηθαγένεια του κράτους το οποίο έχουν τη διαμονή τους. Η Κύπρος δυστυχώς ακόμη δεν έχει τέτοιες διατάξεις στο εθνικό της δίκαιο. Επίσης, άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί γίνει κάποιος άπατρης είναι νόμοι που εισάγουν διακρίσεις. Νόμοι που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, με αποτέλεσμα παιδιά που γεννιούνται είτε σε εθνοτικές μειονότητες, είτε από γυναίκα, σε κάποιες χώρες εξακολουθεί η υπηκότητα να μην παραχωρείται από γυναίκα, να παραμένουν χωρίς υπηκότητα. Ένα παράδειγμα είναι η φυλή Καράνα σε μια από τις, στη Μαδαγασκάρη, η οποία λόγω της εθνοτικής της καταγωγής δεν τους παραχωρείται υπηκότητα, ξερούνται δηλαδή. Είναι νόμοι οι οποίοι εισάγουν ξεκάθαρα διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής και οι οποίοι παραμένουν για χρόνια στη χώρα χωρίς καμία πρόσβαση σε υπηκότητα. Επίσης, μετακινήσεις προσώπων, γεννήσεις παιδιών σε χώρες εκτός καταγωγής τους, εάν με βάση το δίκαιο της χώρας καταγωγής δεν επιτρέπεται η παραχώρηση υπηκότητας εάν γεννηθεί στη χώρα, αλλαγές συνόρων, δημιουργίες νέων κρατών. Για παράδειγμα, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί απάτριδες στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, διότι είχαν όλη την υπηκότητα της Σοβιετικής Ένωσης. Με την κατάρρευση και την επανασύσταση των διαφόρων κρατών είχαν εισάξει οι διατάξεις για την παραχώρηση υπηκότητας
εξαιρώντας πολλές ομάδες ανάλογα με τα σύνορα που είχαν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία ήταν ρωσόφωνα, ήταν προηγουμένως πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης και τα οποία δεν είχαν υπηκότητα ούτε της Ρωσικής Ομοσπονδίας πλέον, ούτε του κράτους το οποίο διέμεναν. Και υπάρχουν και πάρα πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα, όπου ακριβώς αναγνώρισε ότι το δικαίωμα στην υπηκότητα εμπίπτει στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Επομένως, πρέπει να γίνεται σεβαστούν και πρέπει να διασφαλίσουν τα κράτη ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηκότητα. Διαφορετικά, παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Οι Ρωμά σε πολλές χώρες παραμένουν χωρίς υπηκότητα ως εθνική μειονότητα πολλών χωρών. Επίσης, υπάρχει πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις όπου ένα κράτος στη βάση πολιτικής διακρίσεων ή στη βάση πολιτικής εναντίον συγκεκριμένων μειονοτήτων στερεί την υπηκότητα από διάφορες εθνωτικές ομάδες. Δηλαδή, παρά το ότι την έχουν, έρχεται εκ των υστέρων το κράτος με νόμο και στερεί την υπηκότητα σε διάφορες εθνωτικές μονάδες. Ένα παράδειγμα είναι η Ροχίνγκια, για παράδειγμα, οι οποίοι στη Μιανμάρ τους έχει στερηθεί υπηκότητα 1,1 εκατομμύριο, οι οποίοι παραμένουν χωρίς υπηκότητα στη Μιανμάρ και εκτός του ότι παραμένουν χωρίς υπηκότητα στη Μιανμάρ, διώκονται επίσης. Και εδώ έχει σημασία η σχέση πολλές φορές της ιδιότητας του απάτριδα με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Ακριβώς επειδή σε πολλές περιπτώσεις η ιδιότητα του απάτριδα είναι προϊόν διακρίσεων, διώξεων λόγω της εθνωτικής καταγωγής των προσώπων, πολλοί από τους απάτριδες είναι ταυτόχρονα και πρόσφυγες. Δηλαδή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα όπου διαμένουν, ακόμα και αν δεν έχουν την υπηκότητα τους, και να ζητήσουν προστασία σε άλλα κράτη. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι όλοι οι απατρίδες είναι πρόσφυγες, διότι μπορεί κάποιος να είναι απατρής, να μην διώκεται όμως στη χώρα όπου έχει συνήθως τη διαμονή του, επομένως δεν πληρεί την ιδιότητα του πρόσφυγα. Όμως υπάρχει ένας στενός δεσμός μεταξύ των δύο καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρεθεί έναν πρόσωπο. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θεσπίσει δύο συμβάσεις για τους απάτριδες. Η μια είναι η σύμβαση για το καθεστώς των απάτριδων προσώπων του 1954 και η σύμβαση του 1961 για τη μείωση των απάτριδων. Καμία από τις δύο δεν έχει κυρωθεί από την Κύπρο. Η πρώτη προβλέπει ένα σύνολο δικαιωμάτων για απάτριδες σε περίπτωση που βρίσκονται σε έναν κράτος, εφόσον το κράτος εκείνον έχει κυρώσει τη σύμβαση, που είναι περίπου τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι πρόσφυγες με βάση τη σύμβαση για τους πρόσφυγες. Και η δεύτερη εμπεριέχει κάποιες διατάξεις που έχουν ως στόχο να συντονίσουν κάποια θέματα στην παραχώρηση υπηκότητας με βάση το δίκαιο των συμβαλλωμένων κρατών, για να μειωθούν οι περιπτώσεις απάτριδο. Πρέπει να πούμε ότι ναι, ενώ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυρώσει αυτές τις δύο συμβάσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να μην την κυρώνει, κυρίως για πολιτικούς λόγους, τους οποίους θα εξηγήσω στη συνέχεια, διότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα το Κυπριακό επισκιάζει και δημιουργεί εκείνες τις πολιτικές προϋποθέσεις ή δικαιολογίες για να μην κυρώνουμε κάποιες πολύ βασικές συμβάσεις που αφορούν στην ουσία ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μόνη σύμβαση την οποία έχουμε κυρώσει και η οποία περιλαμβάνει ρητά το δικαίωμα στην υπηκότητα είναι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που λέει ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υπηκότητα. Άρα, υπό κανονικές συνθήκες, η Κύπρος έπρεπε να διασφαλίζει ότι παιδί που γεννιέται στην Κύπρο και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπηκότητα, θα έπρεπε να του δίνει αυτόματα την υπηκότητα. Δυστυχώς όμως και πάλι δεν έχουμε
προσαρμόσει το εθνικό μας δίκαιο σε τούτες τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και μέχρι σήμερα έχουμε αρκετά παιδιά, και από την εμπειρία μας ως KISA με μετανάστες, υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, μεγάλωσαν στην Κύπρο, μεγαλώνουν στην Κύπρο, γίνονται 18 ετών, δεν έχουν υπηκότητα και όχι μόνο δεν έχουν υπηκότητα, μπορεί να έρθει το κράτος στα 18, στα 19, στα 20 για να τους πει τώρα πρέπει να φύγετε. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία κάλυψη τούτων των παιδιών που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση και είναι αρκετά παιδιά, είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι στην ουσία η πατρίδα τους είναι Κύπρος. Δεν έχω γνωρίσει δηλαδή άλλη πατρίδα. Λοιπόν, στην Κύπρο, όπως είπα, οι νόμοι μας προβλέπουν κυρίως την παραχώρηση υπηκότητας λόγω καταγωγής, δηλαδή εφόσον κάποιος γεννηθεί από Κύπριαν ή Κύπριον πολίτη. Με εξαίρεση όμως, υπάρχει μια εξαίρεση στον νόμο που καθορίζει ότι εάν ο ένας γονέας εισέλθει ή παραμένει παράνομα στην Κύπρο, τότε δεν παραχωρείται αυτόματα η υπηκότητα. Εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια του Υπουργικού Συμβουλίου να την παραχωρήσει. Η συγκεκριμένη εξαίρεση εισήχθηκε μετά την, γύρω στο 1996, με τροποποίηση του νόμου για την υπηκότητα, και στην ουσία έχει ως στόχο να αποκλείσει κατά κύριο λόγο, παρά το ότι δεν αναφέρει ο νόμος οποιαδήποτε εθνωτική ομάδα, να αποκλείσει τα παιδιά που γεννιούνται από γάμων Τουρκοκύπριου πολίτη με Τούρκον υπήκο. Για να αποκλείσει στην ουσία την παραχώρηση υπηκότητας σε παιδιά μειχτών γάμων Τουρκοκυπρίων με Τούρκων επίκων, όπως αντιλαμβάνονται τους επίκους το κράτος. Διότι πρέπει να πούμε επίσης ότι πολλοί από τους ανθρώπους που διαμένουν στο Βορρά δεν είναι κατά ανάγκη επίκοι. Υπήρχε μετανάστευση μετά το 1974 σε διάφορες φάσεις. Υπάρχουν άτομα τα οποία Τούρκοι επίκοοι, οι οποίοι έρχονται να σπουδάσουν, να εργαστούν. Δεν σημαίνει ότι όλοι εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία αν ήρθαν για τους ίδιους λόγους ή με τον ίδιο τρόπο. Εν τούτης, στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν εισαχθεί κάποια κριτήρια που ένα από αυτά τα κριτήρια που φαίνεται ξεκάθαρα ότι στόχος είναι να αποκλείσουν τα παιδιά μειχτών γάμων, διότι όλα τα κριτήρια συνδέονται είτε με την τουρκική ηθαγένεια ενός εκ των γονέων, είτε με τα γεγονότα του 1974, που υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν να αποκλείσουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Και ο λόγος πάλι είναι πολιτικός, διότι σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού αυτά είναι τα παιδιά ή οι Τούρκοι υπήκοοι, διότι θεωρούνται Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι σίγουρα θα πάρουν την υπηκότητα του νέου Ομοσπονδιακού κράτους. Επομένως, εάν τους παραχωρήσουν από τώρα την υπηκότητα, σημαίνει ότι η ποσόστοση που προβλέπεται σε σχέση με το ποιοι θα έχουν την υπηκότητα και θα μπορούν να παραμείνουν στο τέλος της ημέρας στην Κύπρο, θα καλυφθεί από από άτομα που δεν είναι από μειχτούς γάμους. Άρα, ξεκάθαρα πολιτική λόγη. Όμως, τούτη κατάσταση θέτει αυτά τα παιδιά ή αυτούς τους ανθρώπους τέλος πάντων, διότι έχει ανθρώπους που μεγαλώσαν σε αυτήν την κατάσταση, σε κίνδυνο να καταστούν απατρίδες. Διότι ή να έχουν την υπηκότητα ενός κράτους μη αναγνωρισμένου, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαιώματα τα οποία απορρέουν από έναν αναγνωρισμένο κράτος. Διότι υπάρχει πιθανότητα τα παιδιά να μην μπορούν να έχουν ούτε την τουρκική ηθαγένεια, δεν έχουν την κυπριακή ηθαγένεια, η υπηκότητα, έχουν συνήθως μόνο την υπηκότητα της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, με αποτέλεσμα να στερούνται δικαιωμάτων. Να στερούνται δικαιωμάτων και σε σχέση με την πρόσβασή τους σε άλλες χώρες. Και στην ουσία μπορεί να έχουν μια υπηκότητα, η οποία όμως δεν είναι αναγνωρισμένου κράτους έτσι ώστε να έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα μπορούν να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε κλπ.
Βεβαίως, τα περισσότερα έχουν συνήθως και την τουρκική ηθαγένεια, όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πολλά παιδιά ή πολλά πρόσωπα που βρίσκονται σε τούτη την κατάσταση να είναι στο τέλος της ημέρας απάτριδες. Επίσης, έχουμε στην Κύπρο Κούρδους της Συρίας, οι οποίοι είναι απάτριδες στη βάση πάγιας συριακής πολιτικής, η οποία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν με την αφαίρεση της υπηκότητας από μεγάλες εθνοτικές ομάδες Κούρδων της Συρίας, η οποία τους εκατέστησε στην ουσία να λόδαπού στη Συρία, δηλαδή δεν θεωρούνται πολίτες της. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι Ατζανίπι Μαχτουμίν, με διαφορετικά δικαιώματα ο καθένας, στη Συρία, αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχουν την υπηκότητα κανενός κράτους. Και παρά το γεγονός αυτό, και παρά το ότι πολλοί τους έχει αναγνωριστεί διεθνής προστασίας στην Κύπρο, δηλαδή τους έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή της συμπληρωματικής προστασίας, δεν τους παραχωρεί την υπηκότητα στην Κύπρο. Παρά το ότι διαμένουν στην Κύπρο 15 χρόνια, 20 χρόνια πολύ, 25 χρόνια πολύ, και παρά το ότι έχουν υποβάλει αιτήσεις για πολιτογράφηση, δεν τους παραχωρείται, διότι είναι στη βάση διακριτικής ευχέρειας του κράτους αν θα την παραχωρήσει ή όχι. Υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνοι που είναι απάτριδες του Ιράκ, Παλαιστίνοι του Λιβάνου, που δεν εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, δεν έχουν διαβατήριο ή έγγραφα της Παλαιστινιακής Αρχής, οι οποίοι είναι σε κατάσταση απάτριδα. Υπάρχουν οι πρόσφυγες των βάσεων, που για χρόνια μια μικρή ομάδα προσώπων, είναι στην ουσία 6 οικογένειες και ακόμα 4 οικογένειες που είναι, εξακολουθούν να είναι αιτητές ασύλου, οι οποίοι είναι από το 1998 στις Βρετανικές βάσεις, έχουν γεννηθεί παιδιά, είχαν το καθεστώς του πρόσφυγα, το οποίο τους έδωθηκε από τις βάσεις, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τους εδεχόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά χρόνια, μέχρι πριν δύο μέρες, όπου τελικά κερδίθηκε μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και υποδέχτηκε το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά να τους επιτρέψει την είσοδο και διαμονή στην Αγγλία. Αλλά τα παιδιά αυτών των οικογενειών είναι όλα χωρίς υπηκότητα. Ή κάποια των αιτητών ασύλου έχουν καμανέτηση και πήραν την υπηκότητα των υπερπόντιων εδαφών της Βρετανίας, που δεν σημαίνει τίποτε όμως. Διότι για να σημαίνει κάτι μια υπηκότητα, σημαίνει ότι περιλαμβάνει κάποια δικαιώματα. Η υπηκότητα των overseas territories, των υπερπόντιων εδαφών της Βρετανίας, δεν τους παρέχει κανένα δικαίωμα πέρα από το ότι μπορούν να διαμένουν σε εκείνον το έδαφος εκείνης της αποικίας της Αγγλίας. Αυτό είναι το δικαίωμα. Άρα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία να τους βοηθήσει να έχουν να αναπτυχθούν και να έχουν τις ευκαιρίες που δικαιούνται στη ζωή τους. Και επίσης, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. Διότι έχουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό στην Κύπρο μετανάστων χωρίς χαρτιά. Όπως είπα και πριν, γεννιούνται παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην υπηκότητα. Είτε πρακτικά, είτε βάσει νόμων που ισχύουν, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε υπηκότητα, με αποτέλεσμα να παραμένουν στην Κύπρο και χωρίς υπηκότητα και χωρίς χαρτιά. Επομένως, είναι σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα δικαίωμα κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν διαμένουν στην Κύπρο. Νομίζω έδωσα σας το πλαίσιο μέσα στο οποίο να εξηγήσει και περισσότερο ο ίδιος ο ακίδος απάτριδας, ο ίδιος το τι σημαίνει να είσαι απάτριδας, τι βιώνει κάποιος ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στην υπηκότητα, που όπως είπα εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, για να αντιληφθείτε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει διεθνώς. Αγγίζει και την Κύπρο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, διότι είναι θέματα που συνήθως συζητούμε για διάφορους λόγους στην κυπριακή κοινωνία και ως πολιτεία, διότι το κράτος με τη στάση του διαχρονικά
δείχνει ότι δεν είναι έτοιμο να συζητήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με υπηκότητα, ανιθαγένεια, με δικαιώματα που απορρέουν που τούτη την κατάσταση. Δείχνει το με το γεγονός ότι δεν έχει κυρώσει καμία σχετική σύμβαση. Δείχνει το με το γεγονός ότι περιλαμβάνει περιορισμούς των νόμων του, ώστε να ξερούνται κάποια πράγματα, κάποια άτομα. Δείχνει το με την αυστηρή πολιτική πολιτογραφήσεων. Επομένως, είναι καιρός, νομίζω, να ξεκινήσουμε να ευαισθητοποιούμαστε όλοι σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν στη χώρα μας άτομα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν και πολύ δύσκολα θα έχουν πρόσβαση σε επιγόντου. Ευχαριστώ, να το αφήσω εδώ.